Πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 2-1. Η Νίκη Βόλου κέρδισε τον Εθνικό Γαζόρου στις Σέρες και πήρε την πρόκριση στην δεύτερη φάση του κυπέλου Ελλάδος, όπου θα συναντήσει τον Πανθρακικό. Οι Βολιώτες κατέβηκαν στον αγωνιστικό χώρο με σκοπό να πάρουν την πρόκριση και να μπουν με το δεξί στις επίσημες μάχες της φετινής αγωνιστικής περίοδου, κάτι που τελικά κατάφεραν και μάλιστα χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Με σύστημα 4-2-3-1 παρέταξε την ομάδα του ο Παναγιώτης Τζαναβάρας, τοποθετώντας τον Μάνο Ποστολίδη κάτω από τα γκολπόστ, τον Ζουλιώτη στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Σοηλέδη στο αριστερό, Γιώτα και Ρεπετσά κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Σεϊμάν και Ακάσο στον άξονα ως αμυντικά χαφ, τον Μανουσάκη στη δεξιά πτέρυγα της επίθεσης, τον Γέσιτς στην αριστερή, τον Ισάκ σε ρόλο επιτελικού χαφ και τον Τζιώρα στην κορυφή της επίθεσης. Στο 7ο μόλις λεπτό η Νίκη είχε δοκάρι. Ο Γέσιτς εκτέλεσε το κόρνερ, την κεφαλιά πήρε ο Ρεπετσάς, όμως η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Γαζόρου. Η Νίκη κατάφερε να προηγηθεί με 2-0 με γκολ του Ισάκ στο 22 και του Τζιώρα στο 59, ενώ δεν απειλήθηκε σχεδόν σε κανένα χρονικό σημείο του αγώνα μέχρι και το γκολ των γηπεδούχων. Η ανωτερότητα των φιλοξενούμενων ήταν εμφανής σε όλη τη διάρκεια του μάτς, με τη Νίκη να είχε την ευκαιρία να καθαρίσει το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο, όπου και κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Νίκη προσπάθησε να διαχειριστεί σωστά το υπέρ της σκορ, κάτι που έπραξε ιδανικά μέχρι το 80 λεπτό. Με αυτή τη νίκη, η βολιώτικη ομάδα δείχνει από το πρώτο επίσημο παιχνίδι πως φέτος θα είναι η χρονιά της. Στο 74ο λεπτό, νέο δοκάρι για τη Νίκη, ο Μανουσάκης εκτέλεσε κόρνερ με την μπάλα να περνάει από πολλά πόδια πριν καταλήξει στο κάθετο δοκάρι της εστίας του Παπαθανασίου. Το μόνο χρονικό διάστημα στο οποίο αγχώθηκαν οι κιανόλευκοι ποδοσφαιριστές ήταν το τελευταίο δεκάλεπτο, όταν και ο Εθνικός Γαζόρου κατάφερε να μειώσει το σκορ σε 2-1 με γκολ του Γαϊδαρτζή στο 81ο λεπτό. Οι 100 και πλέον φίλοι της Νίκης που ταξίδεψαν στις Σέρες για να συμπαρασταθούν στην αγαπημένη τους ομάδα κέρδισαν κατά κράτος τη μάχη της Κερκίδας, μετατρέποντας το δημοτικό γήπεδο Σερών σε κιανόλευκη έδρα.